Καρία η γιατί έχω ξαναδουλέψει τον Χριστόφορο και ξέρω πολύ καλά πώ είναι ο Χριστόφορο και δεν υπήρχε πιθανότητα να απαντήσω όχι. Το περισσότερο το ένστικτό μου εμπιστεύτηκα σε αυτή την περίπτωση. Δεν είχα λογικά κριτήρια, γιατί δεν την ήξερα καθόλου την άλλη. Όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι είχαμε μία συγκλονιστική χημία. Το ρίσκο το μεγάλο ήταν ότι δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Δηλαδή γνωριστήκαμε μέσα από μια εγκυμοσύνη, α πούμε. Δεν είμαι αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν κακέ συμπεριφορές, αυτό με ενοχλεί. Έχω φύγει από τι πρόβες. Διαπίστωσα ότι η ζωή είχε καλύτερα σχέδια για μένα από αυτά που είχα για τον εαυτό μου. Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Απόψε θα είμαστε ΤΕΤΑΤΕΤ στον ΑΛΦΑ με ένα πολύ αγαπημένο ηθοποιό, με το Φάνιμου Φάνι μου, φάνι μου καλώ ήρθε στο ΤΕΤΑΤΕΤ. Καλώ ήρθατε, κύριε Τάσο μα. Τώρα που θα έχουμε <laughs> αυτά τα τυπικά. Ε, τι έκανε τώρα μετά από τόσα χρόνια φιλία, τα λέμε και τέτα τε, τέτ. Έτσι, μπράβο, ναι. Ήρθε, ήρθε η ώρα μα. Ήρθε η ώρα μα, <laughs> ακριβώ. και ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, διότι πια μιλάμε, κυρίε και κύριοι, με ένα διεθνή star του Netflix, με ένα πρωταγωνιστή σειρά του Netflix. Μιλάω για το μαέστρο φυσικά που απολαύσατε στον Αλφα Κύπρου πριν λίγο καιρό. Μ' αρέσει που δεν ήθελε εσύ να κάνει σειρέ παλιά. Δεν... Η τηλεόραση σου κακόπευτε. Ε, πολύ πιο παλιά είναι αλήθεια. Ναι. Είναι. Ήμουν λίγο συμπλεγματικούλη με την τηλεόραση. Αργότερα όμω, χάρη στη φίλη μου την Ξηλά, mm. που βρέθηκα λίγο στο δίλημα και μου στάθηκε στο να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί μου λέει: Κάντο, δεν ξέρει, μπορεί αυτό να μετανιώσει. Και έτσι έκανα το έτσι ξαφνικά. Ήταν η πρώτη σειρά. Και μετά την αγάπησα την τηλεόραση, να είμαι ειλικρινή. Με τη Φέιντι Ξυλάνο, είσαι έτσι. Την... Τη Φέιντι Ξυλάνο. Έπαιζε και η yeah. Φέι έτσι. Ναι, έπαιζε η Παίζαμε μαζί στο θέατρο Αμόρε τότε την υψηλή τάση. Εγώ η Φέι και ο Χρήσο Ολούλη. Και εκείνη την εποχή έγινε ένα. Πέσαν κάποιε απανοτέ προτάσει από την τηλεόραση. Και ενώ ήμουν έτοιμο να το απορρίψω όλα, η Φέι με, με παρότρινε να ξέρει για να δω λίγο διαφορετικά τα πράγματα και τελικά μου βγήκε σε καλό. Είχε πει γενικότερα όχι στην καριέρα σου ή έχει πει όχι τα οποία έχει μετανιώσει. Ε, τα για περι, τα περισσότερα όχι δεν έχουμε δανειώσει. Ε, έχουμε δανειώσει για ένα όχι και αυτό νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να έχω πάρει κάποια άλλη απόφαση. Απλά τα, τα πράγματα που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν και πραγματικά όταν είδα τη δουλειά ε, ο ζήλεψα αλλά πάω παρακάτω. Σειρά <laughs> ήταν η τηλεοπτική. Ταινία. Α, ήταν ταινία. Και δηλαδή είχε αυτά τα ότι εγώ είμαι του θεάτρου και το θέατρο και αυτά. Όχι, κοίταξε να δει. Εμεί όταν, όταν ήμασταν πιτσιρικάδε, γαλουχηθήκαμε μέσα σε ένα τελείω διαφορετικό περιβάλλον. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα η οποία υποτιμούσε λίγο το, την τηλεόραση, υποτιμούσε λίγο τη διαφήμιση. Ήταν ένα καλύτερα κοντάρι, ξέρω εγώ, εκεί παρά αυτό. Και ήταν μια θεωρία που μα είχε ποτίσει. Ε, με τα χρόνια όμω η εποχή άλλαξε, ήρθε η ιδιωτική τηλεόραση, γιατί εγώ ήμουν στη σχολή πριν εμφανιστεί η ιδιωτική τηλεόραση και πριν και με το που τελείωσε εμφανίστηκε. Ε, οπότε άλλαζε η εποχή τελείω. Δεν ήταν η ίδια πραγματικότητα που ήταν πριν το 89. Έτσι. Ε, αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να το παρακολουθήσω γιατί ήμουνα και στη Θεσσαλονίκη, γαλουχήθηκα σε ένα ιδεολογικό περιβάλλον διαφορετικό, είχα διαφορετικά οράματα και άλλε προσδοκίε από τη δουλειά και από τον εαυτό μου. Όμω είχα την τύχη εκείνη την περίοδο τη αναζήτηση να βρεθώ με πολύ σημαντικού ανθρώπου που καθόρισαν πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο έβλεπα τη δουλειά. Ε, αργότερα ήρθα στην Αθήνα και κάποια στιγμή τα πράγματα ήρθαν με τον χρόνο. Παλαιότερα η απάντηση θα ήταν πάλι όχι. Ε, τη στιγμή που έγινε αυτό που έγινε και βρέθηκε ο συνοδοιπόρος που λέγεται Φέιξηλα, ε, συνέβαλε πάρα πολύ στην απαραφή την απόφαση και είμαι πολύ τυχερό γιατί η πρώτη μου δουλειά ήταν με τη Μερέλα Παπαϊκονόμου, τον Εμίλιο Δοχυλάκη, τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον συγχωρημένο Παπαχρόνη, την Αντιγόνη την Ήταν ένα εξαιρετικό team ανθρώπων, δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και εκεί συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με όλε τι ενοχέ που μπορούν να νιώθω εκείνη την ώρα. Να μείνουμε στο μαέστρο γιατί ευτύχησε και τότε να ξεκινήσει με μια πολύ καλή σειρά, αλλά τώρα είναι πέραν των προσδοκιών, είναι η πρώτη σειρά, η πρώτη ελληνική σειρά που είναι στο Netflix, είναι σε όλο τον κόσμο, σε βλέπουν σε όλο τον κόσμο σε διάφορες γλώσσες, ε, τουρκικά, ισπανικά, γαλλικά κτλ. Πώ ε, πώς ξεκίνησε αυτό, δηλαδή, πε πες μου, την πρώτη φορά που χτύπησε το τηλέφωνο σου και ήταν ο Παπακαλιάτης και σου είπε για το μαέστρο. Ε, με πήρε ο Χριστόφορος, μου είπε ότι με σκέφτεται για έναν ρόλο πάρα πολύ και το γράφει σε σχέση με μένα, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Και αν θα με ενδιαφέρε, καρή απάντησα ναι, γιατί έχω ξαναδουλέψει τον Χριστόφορο και ξέρω πολύ καλά ποιο είναι ο Χριστόφορο και δεν υπήρχε πιθανότητα να απαντήσω όχι. Και μου λέει καλά, δεν θε να το διαβάσει, στο σου στείλω. Δεν λέω καθόλου. Λέω, ναι, μα είσαι σίγουρο, ναι, ναι, σίγουρο, ναι, 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 μια χαρά. Πάμε προχωράμε. Για, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Χριστόφορο είναι ο άνθρωπο ο οποίο θα φτιάξει όλε τι συνθήκε ώστε αυτό που συμβαίνει να βγει με τον καλύτερο τρόπο. Είχαμε ξαναδουλέψει μαζί στο Αν, και ήταν η πρώτη φορά που γνωριστήκαμε και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον Χριστόφορο, από τον επαγγελματισμό του, από τη στάση από τη το φροντίδα το του προ του συναδέλφου, απέναντι σε όλου του συνεργάτε. Ένα πώ που είναι πανταχού παρών, κυριολεκτικά μαέστρο. Ε, αγαπάει πάρα πολύ το αντικείμενο, θυσιάζεται γι' αυτό και δεν υπάρχει πιθανότητα να μην σε φροντίσει. Άρα ξέρει εκ τον προτέρων ότι συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που είσαι σε καλά χέρια. Τώρα δεν ξέρει πού θα πάει αυτό, τι θα συμβεί, που δεν είχα φανταστεί ότι πηγαίναμε στο Netflix, έτσι ξεπακούεται αλλά ήξερα σίγουρα ας πούμε, θα κάνω μια υπέροχη δουλειά. Μου είχε πει και ποιου άλλου συναδέλφου σκέφτεται. Οπότε το παρεάκι ακούγονταν πάρα πολύ δηλαστικό και πραγματικά αποδείχθηκε και εκ των υστέρων πέρα από το αποτέλεσμα που είναι Netflix ότι είχαμε μια υπέροχη συνεργασία. Ε, όλα αυτά τα παιδιά γίνανε μια οικογένεια. Υπήρξαν πάρα πολύ ωραίε στιγμέ, συγκινητικέ στιγμέ. Όταν ναι, σου πες. είπε για την Αλεξίου ότι η Χαρούλα Αλεξίου θα κάνει την πεθερά σου, πώ αντέδρασε. Η Χαρούλα για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εφηβείας μου. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου σε ένα Opel σκόνα 1200 παλιό, πορτοκαλί, πίσω κάθισμα, δεν υπάρχει κλιματισμός, καύσωνα, ανοιχτά παράθυρα, Σάββατο και Πόβροδο και Ασιτηλίνη και ήταν αρχηγός η Αργυρό, η μαμά μου η Αργυρό ε, ταυτόχρονα ε, και όλα τα τραγούδια της Χαρούλας γιατί είναι μια φωνή που εμένα με σημάδεψε είναι μια φωνή που μου δίνει τη δύναμη να σηκωθώ να χορέψω πάνω στην πίστα που είναι κάτι που δεν το κάνω. Έχω σταματήσει να το κάνω δύο χρόνια. Αλλά η αφορμή για να σηκωθώ να χορέψω ήταν η Χαρούλη Αλεξίου. Άρα εκ των πραγμάτων για μένα είναι κάτι πάρα πολύ κοίη. Όταν την είδα για πρώτη φορά στην πρόβα συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά έπρεπε να το παίξω επαγγελματία. Ά, δεν πήγε να τη πει. Ε... Όχι, όχι. Το έκανα ποτέ. Πότε πολύ το ψύχρεμο. Όχι, εντάξει, η δική συνάδελφο. <laughs> αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Και, και αυτή μετά... είναι και η μαγεία τη δουλειά μα. Και νομίζω ότι στην πορεία αυτό που με ενθουσίασε ακόμα περισσότερο είναι ότι η γυναίκα που γνώρισα ήταν η καλλιτέχνη που φαντάστηκα. Δηλαδή, εννοώ ότι ξέρει, πολλέ φορέ συναντάμε σπουδαίου καλλιτέχνε, αλλά ω προσωπικότητε είναι. Για τον κάλαθο τον Αχρήστων. Ναι, θέλω να ακόμα. σε ρωτήσω γι' αυτό. Και εκεί για μένα η απογοήτευση είναι τεράστια όταν έχει φτιάξει προσδοκίε από ένα πρόσωπο και έρχεται το πραγματικό πρόσωπο και σε απογοητεύει. Ε, εδώ η Χαρούλα ήταν για μένα ε, κάτι περισσότερο από αυτό που περίμενα. Τη είπε ότι τη μαμά σου τη λένε αργυρό, Όχι, δεν τη το έχω πει. Δεν τη το έχει πει, πει ποτέ. Όχι, δεν έχει τύχει. Δεν, Άρα ήταν το αγαπημένο σα τραγούδι λόγω τη μαμά. Το αγαπημένο το τραγούδι λόγω τη μαμά, αλλά και ένα τραγούδι που συνδέεται και με τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ξέρεις, δηλαδή είναι πολλά. Παρόλο που δεν εννοεί αυτή την Αριστοτέλου ο Παπαδόπουλο. Ναι, εγώ όμω ε, <laughs> θέλω να σου πω ότι είχα στο μυαλό μου την Αριστοτέλου ε, τη Θεσσαλονίκη ναι. όταν τα ακούγα. Γιατί πιτσυρικά σε αυτή την αναγώγη. δεν σκέφτομαι ότι έχει κάποια άλλη Αριστοτέλου. Σωστό. Για πε μου λοιπόν για τα παιδικά σου χρόνια ε, και για του γονεί σου ε, στη Θεσσαλονίκη. Ε, δύο παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, δύο παιδιά έχει μεσολαβήσει η απόλυτη αδερφή μου που έφυγε όταν ήταν, ήταν πολύ μικρή, ξέρω εγώ και τα Είχα μια διαφορά ηλικία περίπου δύο χρόνια. Ήσουν είναι πιο, πιο μικρό. Πολύ μικρό κι εγώ. Κι εγώ μικρό, αλλά το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχω έντονε μνήμε από αυτό. Η αδερφή σου ήταν λίγο πιο, πιο, πιο... Μικρή... Α, μικρή... πιο μικρή από εμένα. Πόσο ήταν, Ηταν ε, δύο, χρονών, δύο χρονών και τέσσερα και τέσσερα ήμουν εγώ κάπου εκεί. Ναι. Και πώ ε, πέθανε? Ε, ε, από μη γιατί ήταν τότε αυτή και οι γονεί μου δεν είχαν και την ιατρική εμπειρία, α πούμε, για να mm -hmm. το αντιληφθούν 100%. Στην πορεία κατάλαβαν ε, του οδηπορικού τη ασθένεια, α πούμε. Ε, έφυγε η αδερφή μου, και μετά από κάποια χρόνια ήρθε η επόμενη αδερφή μου, με την οποία έχουμε περίπου στα 12 χρόνια διαφορά. Και έχουμε και μια υπέροχη σχέση, γιατί ουσιαστικά. Ήταν μια. Είχα και έναν ρόλο, Λίγο ότι τη... είχα την ανάθεση δηλαδή, από του γονείς μου, τις αδερφείς μου. Δηλαδή ήταν και μια. Ε, εντάξει, αν επιτρέπετε η έκφραση, μια πατροθεσία, α πούμε, δηλαδή την είχα αναλάβει με κάποιον τρόπο. Επειδή είχατε μια... διαφορά ηλικία. Ναι, είχαμε διαφορά ηλικία και θυμάμαι πολλά ραντεβού μου, α πούμε, και με φίλες μου. Ήταν και αδερφή μου παρόν, γιατί τη φρόντιζα και δεν μπορούσα να την έδωσα κάπου. Οπότε την έπρεπε με το καροτσάκι και στο ραντεβού που είχα στον Παγκάκι στην Αριστοτέλου, λοιπόν, εκεί ήταν και η αδερφή μου στο ραντεβού μαζί. Δηλαδή το παιδί υπέφερε πολύ από μένα. Εσύ λόγω τη μικρή σου ηλικία, κατάλαβε τι έγινε, ή δεν μπορούσα να, ναι, είχα, είχα συνείδηση. Είχα συνείδηση. Ναι. Και συνέστησε αυτού του πράγματο, γιατί στην αρχή. Τα συναισθήματα ε, της απώλειας είναι περίεργα γιατί χαίρεσαι πρώτα ότι θα είσαι πια το κέντρο ξέρεις του κόσμου γιατί μοιραζόταν η προσοχή. Στην πορεία συνειδητοποιήσω ότι η απώλεια έχει να κάνει με το τεράστιο μέγεθος μοναξιάς που τόσο πολύ μικρός δεν μπορείς να το διαχειριστείς καθόλου και σε τρομάζει και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να, να ξεφύγεις από αυτό. Οι γονεί σου μπροστά σου προσπαθούσαν να μη σου δείχνουν το πένθο του. Το... Ήταν πολύ δύσκολο. Ηταν πάρα πολύ μικρή και ήταν Ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν και οι ίδιοι. Προσπάθησαν, αλλά ξέρει, αυτό σε υπερβαίνει. Σε υπερβαίνει και είναι κάτι το οποίο τελικά δεν φεύγει ποτέ. Και το λέω δεν φεύγει ποτέ γιατί αρκετέ φορέ έχετε κουβέντα και με τη μητέρα μου. Mm -hmm. ε, και σήμερα κιόλα είχαμε κουβέντα για αυτό το θέμα. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν φεύγει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι τη ζωή σου, ένα σταθμό της ζωή σου που σου άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Και σε μένα μου τον άλλαξε γιατί ε, κάποτε με ρώτησαν και το είπα ειλικρινά. Αν, αν κάπου οφείλεται το επικοινωνιακό μου χάρισμα, και αυθόρμητα ψάχνοντα εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι σε αυτό το συμβάν οφείλεται. Γιατί έπρεπε να βρω έναν τρόπο να, να βγω προ τα έξω ε, και δεν μπορούσα καθόλου. Να διαχειριστώ τη μοναξιά μου. Και η γέφυρα γι' αυτό ήταν να βρω ένα εργαλείο που ήταν η δύναμη τη επικοινωνία. Και να υποθέσω από αυτό που είπε ότι κατά καιρού ε, θυμάσαι την, την αδερφή σου και λες Α, τώρα θα ήταν τόσο χρόνο, α πούμε. Κοίταξε, θα ή... σου πω κάτι. Ε, δεν για πολλά χρόνια ήταν ε, μέσα στο μυαλό μου για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ε, ένα συνομιλητή, έστω και αν δεν υπήρχε. Mm. Γιατί ήταν το παρεάκι μου. Και το παρεάκι. Και έτσι καταλαβαίνει τελικά τι είναι η απώλεια για τον καθένα. Δηλαδή, χάνει ε, ένα κομμάτι που με έναν περίεργο τρόπο είναι 100% δικό σου. Που έχει μάθει με αυτό να συνδιαλέγει, να συνομιλεί, να εξελίσσεσαι. Και αυτό με έναν τρόπο σε έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ, σε τόσο πολύ μικρή ηλικία που μπορεί για άλλου να μοιάζει λίγο υπερβολικό αυτό που λέω. Αλλά για όσο πρώτα τα χρόνια και γνωρίζει περισσότερο πράγματα, καταλαβαίνει ότι είναι στα καθοριστικά χρόνια τη προσωπικότητα. Α πούμε, τα παιδιά σου ξέρουν ότι είχε μια αδερφή που. Ναι, ναι, το ξέρουν μικρή. τα παιδιά μου. Το ξέρουν να. τα παιδιά μου. Και ε, είναι φυσικό γιατί πρόσφατα έφυγε και ο πατέρα μου. Οπότε. Πήγαμε στο νεκροταφείο και είδανε και εκεί ότι υπάρχει και ένα άλλο νήμα, α πούμε, από τι αδερφοί μου. Η αδερφή σου. Πού που ζει, πού είστε μαζί, Όταν τη το εξηγήσατε, όταν τη το είπατε, ε, το αντιλήφθηκε το θέμα. Φαντάζομαι σε κάποια ηλικία που μπορούσε να το αντιληφθεί. Ε, ναι, όταν μεγάλωσε πια. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που έχει αναγωγέ, mm -hmm. έτσι. Ε, και επίση με έναν περίεργο τρόπο συνδέθηκε με αυτήν την ιστορία. Mm -hmm. Με έναν δικό τη τρόπο συνδέθηκε με αυτήν την ιστορία. Οι γονεί σου τι κάνανε, με τι ασχολούνταν. Ο πατέρα μου ήταν χωροφύλακα και η μητέρα μου οικιακά. Χωροφύλακα. Mm. ξέρει πια αυτή η λέξη έχει. Απειδή υποτισ... λίγο περίεργα. Ναι, έχει έτσι είναι λίγο. <laughs> ναι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν χωροφύλακα ε, και η μητέρα μου ήταν. Ε, έγινε οικιακά ε, στο σπίτι. Και ε, πώ ήταν η σχέση σου συνήθω. Ε, ο γιος με τον πατέρα στην εφηβεία έτσι υπάρχει μία σύγκρουση και η κόρη Κοίταξε, με τη μάνα. Θα σου πω κάτι. Ε, εγώ όταν ήμουν μικρός τον πατέρα μου το θαύμαζα γιατί ήταν κάτι λίγο σαν ένα σούπερ ήρωας ας πούμε για μένα. Με την έννοια ότι ήταν ένας ατρόπιτος άνθρωπος, δουλειά του να πιάνει κλέφτες, ναι. να κυνηγάει ξέρω εγώ φωνιάδες. Ήταν μια... ένας άνθρωπος που ήταν πραγματικά ατρόμητος και εγώ και οι παιδικοί μου φίλοι τον το θαυμάζαμε. Γιατί πώς το έκανα αυτό και είχα και ένα αίσθημα ότι. Με τον πατέρα μου δεν φοβάμαι τίποτα. Δηλαδή ότι δεν κινδυνεύουμε από πουθενά. Αργότερα στην εφηβεία μου, α πούμε, ήταν φυσικό ότι ήρθε μία σύγκρουση μεταξύ μα, όπω γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει και σωστά έγινε, γιατί με αυτόν τον τρόπο απογαλακτίστηκα τελείω και άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου στην προοπτική του, κάπω. Αργότερα, αφού έκανα τη διαδρομή μου, γύρω στα 26-27, οι σχέσει μα ξαναβρήκαν τον αριθμό του, όπω ε, Συνήθω νομίζω γίνεται. Δηλαδή, πια είχα αποφασίσει για τη ζωή μου, πήγα παρακάτω, έκανα τι επιλογέ μου. Και... Σου βγήκε καθόλου το ανταγωνιστικό, το, επαναστατικό, ότι αφού είναι χωροφύλακα, εγώ θα κάνω παραβατικά πράγματα, α πούμε. Όχι, θα σου πω κάτι, δεν μου βγήκε έτσι. Παραβατικά έκανα ούτω ή άλλω από πιο μικρό, πριν την εφηβεία. Είχα μια τάση προ. Γοητευόμουν δηλαδή, την παραβατικότητα. Ε, τα παράνομα αυτά, τα παράνομα τα παιδικά μου, Ό,τι μικρούλησα ήθελα να καπνίζω mm. κρυφά, α πούμε. Mm. Δεν αυτά τα, τα παράνομα, ξέρετε, ή yeah. να κάνω σκανδαλιέ και τέτοια. Και είχα μια. Αγάπη σε αυτό. Βέβαια θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα σε μια γειτονιά που είχαμε πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί τα πολιτικά θέματα, όπω καταλαβαίνετε, ήταν πολύ έντονα. έτσι. Ε, Εμεί ζούσαμε σε μια γειτονιά που είναι πραγματικά τύπου. Σε μια πολυκατοικία που ήταν μια γειτονιά η πολυκατοικία που ήταν, λε και βγαλεμένη από, από ελληνική ταινία. Γιατί η αποκάτωμα στο Ισόγειο. Ήταν μια οικογένεια που αργότερα είχα την τύχη ο ένα από τα αδέρφια να είναι και καθηγητή μου στο Λύκειο. Ο οικογένεια Αλμετίδη, έχει μεγάλη πλάκα. Αυτό μεγάλωσα μέσα σε αυτήν την οικογένεια που οι άνθρωποι ήταν αγωνιστέ αριστεροί που πηγαίναν στι πορείε. Οπότε κάτω μαζί με αυτού εγώ ήμουν να φτιάχνουν τα, 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 πανώ έξω η βάση του θανάτου, έχω ε, και νάτο, το ίδιο συνδικάτο, ξέρεις. Και ο πατέρας μου είναι αυτός που τους μάζευε τις φορείες, οπότε ήταν λίγο μια κατάσταση ε, πραγματικά ελληνική ταινίας, που που κάναμε πλάκα και που δίναν τον Μάρξ και πήγαινα πάνω στον πατέρα μου και του είχα δες δηλαδή, αυτόν τον παππού, τι είναι αυτό που το έδωσε, ξέρεις, είχαμε πολύ μεγάλη πλάκα. Και τι ήθελες να κάνεις. Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε τι θα κάνει όταν τελειώσει. Δεν το ήξερα. Το δεν ήξερε. Δεν, δεν ήξερε. Ε? Δεν ήξερα τι θέλω να γίνω. Και μου φαίνεται απίστευτο είχα... να τώρα. Ναι, ναι. Φαίνεται απίστευτο. Να να τρίτη, τρίτη ηλικίου, μέχρι το Πάσχα, είχα βάλει στο μηχανογραφικό μου οικονομικά και τέτοια, ξέρω εγώ. Και... Αλλά πήγαινα σε αυτέ τι σχολέ γιατί ήταν τη μόδα και μου λέγανε όλοι ότι. Θα πα στο οικονομικό που να πα. Ε, δεν ήξερα όμω ότι αν ήθελα να γίνω αυτό και συμβαίνει το εξή παράδοξο κάνει το φροντιστήριο που πήγα έναν χορό και με φωνάζουν να συμμετέχω σε κάποια σκέτς που θα κάνανε. Και εγώ δεν είχα πει ούτε πείμα μέχρι τότε, ούτε προσευχή δεν είχα πει. Και έρχεται ένα φιλόλογο και μου λέει: φάνη μου πει σε βλέπω που κάνει πλάγκε και τα λοιπά. Μήπω θα ήθελε. Όχι, δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Μου λέει: Ναι, αν θα κορεδέψουμε όμω καθηγητέ. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ω, καθηγητέ θα κορεδέψουμε. Εδώ είμαστε. Λέω: Ναι, ναι, μέσα είμαι. Και κάνω ένα Κάνω τέσσερα σκέτς που έγραψα και εγώ τα κείμενα τότε. Σκέψου. Δηλαδή, τώρα το συνειδητοποιώ. Πόσα ήσουν, 17. 17. Έγραψα τα κείμενα, το έστεισα καιρό, το σκηνοθέτησα μόνο μου και έκανα αυτά τα, τα σκέτς. Έγινε χαμό στο φροντιστήριο, αλλά εγώ νόμιζα ότι δεν με είχε ακροτούν, γιατί από ε το παιδάκι τώρα που σηκώθηκε και αυτό και του κλαίμε μπράβο, το καλού του παιδιού. Δηλαδή, σαν μωράκι περαγωγίου με αντιμετώπισα, α πούμε. Την επόμενη μέρα στο φροντιστήριο, ο μαθηματικό μου αρχίζει και μου λέει: Άνθρωπο Παπαδόπουλο, το θυμάμαι, σα είμαι δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπο, δεν καλάζει, γιατί σε αυτόν το φίλο πάρα πολύ, από πήρα αυτή την απόφαση. άρχισε να μου λέει: Παιδί μου, εσύ ε, καλά θε να πα παραδείγματα. Το ταλέντο σου βρεγό ήταν άνθρωποι που ήταν από το θέατρο, κάποιοι σκηνοθέτε και ενθουσιάστηκαν με σένα και λέγανε ότι αυτό πρέπει να ασχοληθεί με το θέατρο και μήπω να ασχοληθεί με το θέατρο και αυτά τα οικονομικά και τα τέτοια. Δεν είναι για όλου. Φαίνεται ότι εκεί έχει εσύ ροπή. Δεν καταλάβαινα. Αλλά ο άνθρωπο το είχε πάρει απόφαση και κάθε φορά πριν το μάθημα έλεγε: Βρέ, φάνη, εσύ τώρα πάνω πάνε σπάνε λεπτά. Αλλά σου ξαναλέω: Αγόρι μου, και συγγνώμη που γύρω μου κουραστικό. Λέγε, 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 που το πέρασε το κεφάλι μου. Έτσι. Και κάποια στιγμή άρχισα και στο σχολείο να το λέω στου συμμαθητέ μου στο Λίγιο: Ρε, παιδιά, μήπω να πάω να γίνω ηθοποιό, α πούμε. Το σκεφτόμουν, άρχισα να το ψάχνω. Έδωσα πανελλαδικές και ταυτόχρονα το καλοκαίρι ε, ψάχνανε σε ένα παιδικό θέατρο ε, ηθοποιούς για κάτι. Και πήγα και έδωσα ντισιό. Και σε πήρανε. Με πήρανε. Άρα μετά από λαϊκή απέτηση βγήκε στο θέατρο. Από λαϊκή απέτηση. <laughs> Ξέρω από την απέτηση του καθηγητή μου και, και οι συμματέ μου στο Λίκιο βέβαια που μέχρι σήμερα του βλέπω. Έτσι έχει σημασία όταν έβγαλε στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται να σε δουν. Έρχονται να με δουν και αυτοί με στήριξαν πάρα πολύ. Με πιστεύανε πολύ στο να το κάνω και με στήριξαν και συμμαθητέ μου πολύ. Και έτσι πήρα γενναία την απόφαση να κάνω ένα βήμα που ήταν λίγο δύσκολο για εκείνη την εποχή. Σήμερα ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά το να διαλέξει να γίνει ηθοποιό από κάποιε λαϊκέ συνοικίε. Ο πατέρα μου, όταν του ότι θέλω να γίνει ηθοποιό, του ήρθε ένα τύπου. Δεν <laughs> <Για πένει> μου, <laughs> ξανασκέψου το. Αυτό, αυτοί δεν κάνουν οικογένεια. Θα πεθάνει στην ψάθα. Είναι έτσι, δεν είναι δουλειά αυτό. Δηλαδή, δεν... προσπάθησε ο άνθρωπο να μενουθετήσει. Πήρε στο πανεπιστήμιο αυτά κτλ. Και... Μαμά. Η μαμά μου δεν ήξερε. Σου λέω ότι θέλει το παιδί τώρα, δεν καταλάβαινε. Ε, μετά όταν μπήκα στη δραματική σχολή και πέρασα και τελείωσα και μπήκα στο θέατρο σαν uh, τιμή σε γιατί ήμουν αριστούχος του κρατικού θεάτρου και μπήκα με συμβόλαιο στο κρατικό θέατρο τότε ας πούμε εκεί κάπου λίγο ησύχασε μέσα του η ανησυχία του πατέρα μου γιατί σου το παιδί είναι δημόσιος υπάλληλο. ωραία <laughs> <laughs> το <όνειρο>. <laughs> <laughs> μετά τον τάραξα πάλι που του είπα ότι φεύγω γιατί θα πάω στην Αθήνα και τέτοια που... Πέρασε ο άνθρωπο πολλά εγκεφαλικά μαζί μου. Τι δουλειά σε έκανε, α πούμε, όταν ήσουν 16, 17. 18. 11 χρονών ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου δουλειά που την, ήταν ε, η πρώτη μου δουλειά, α πούμε, αν μπορεί να πει κανεί ότι ήταν δουλειά. Ξεκίνησε με τα λαχεία. Πού έλεγα λαχεία μαζί με λέγοντα κάλαντα. Δηλαδή έλεγα τα κάλαντα και πού έλεγα και λαχεία μαζί. Κρατικό λαχείο. Καλή ώρα. Μάλιστα. Που ελεγα λαχεια μαζι με λεγοντα καλαντα δηλαδη ελεγα τα καλαντα και που ελεγα και λαχεια μαζι κρατικο λαχειο καλη ωρα που ειναι η εποχή του. Ναι. Ε, έτσι ξεκίνησα και είχα κάνει μπίζνα τα κάλαντα γιατί έλεγα κάλαντα και το απόγευμα στα καφενεία. Και μετά το εξέλιξα γιατί είδα ότι έπαιρνα τον ξέρω μου, ήταν πολύ πιο μικρού, ήταν 6 χρονών και τον έπαιρνα μαζί μου, γιατί μόλι τον βλέπαν αυτό να μεταλαχία, αμέσω πέφταν πάνω του και τα παίρναν όλα. Οπότε τον είχα μαζί μου, είχα δηλαδή, είχα κάνει. Πώ <laughs> λένε. <laughs> παιδική εργασία, ξέρει αυτό και τα λοιπά. Και το είχα μαζί μου στα κάτω. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή η καριέρα. Τα λαχεία τα συνέχισα για λίγο καιρό ακόμα. Δηλαδή να πουλάω και λαϊκά λαχεία. Το μελέτησε το θέμα καλά. Ε, είδα, ναι. ένα business plan ναι. που είχα κάνει. Όχι <laughs> καλά. <laughs> ε, μετά πήγα στη συνεργεία αυτοκινήτων. Ναι. Που δούλεψα όλα τα καλοκαίρια ε, μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Μέχρι και το καλοκαίρι, δηλαδή Δευτέρα Δικίου για τρίτη ηλικίου. Και δούλευα τα Σάββατα τότε και τι γιορτέ που ήταν τα κενά μου και δούλευα και τότε και στο συνεργείο μου, ένα βαφείο αυτοκινήτων για πολλά χρόνια, με έναν ενδιάμεσο σταθμό για ένα μικρό καλοκαίρι που δούλεψα και σε ένα εστιατόριο σερβιτόρο. Και είπε πριν επίση ότι δεν χορεύει. Γιατί. Τώρα πια δεν, δεν μου κάνει κέφι, ξέρω εγώ. Α, δεν, δεν, ήταν, δεν ήταν κάτι που είχε από. Δεν όποια. ήταν, όχι, όχι, αυτό. Το έκανα πιτσυρικά περισσότερο. Μετά δεν. ύστερα είχα και κάποιε δραματικέ εμπειρίε στη σχολή, τη δραματική, ξέρει, που κάναμε μπαλέτα και τέτοια, που ήταν τραγικό, α πούμε, και δεν ήταν yeah. κάτι ασύλληπτο. Δηλαδή γέλαγε η επιτροπή στι εξετάσει, φεύγαν οι άνθρωποι, δεν μπορούσε κανεί να κάτσει. Στο σχολείο ήσουν τύπου ο Γκομενιάρη και ο δημοφιλή μαθητή. Ε, τώρα που το βλέπω που μου, λένε οι συμμαθητέ μου, ήμουν δημοφιλή. Γκομενιάρη δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανεί, θα το πούνε οι μου αυτό. Αλλά ότι ήμουν δημοφιλή νομίζω ότι ήμουν, ναι. Τι δουλειέ τι έκανε γιατί υπήρχε θέμα οικονομικό στην οικογένεια, γιατί ήθελε να είσαι ανεξάρτητο. Αυτό. Ήθελα εγώ να βγάζω τα δικά μου λεφτά και ζήλευα που κάποιοι βγάζαν δικά του χρήματα. Και ήθελα, ο πατέρα μου έχει και μια θεωρία ότι πήγαινε να βγάλει αυτά, να δει πόσο δύσκολα βγαίνουν. Ε, δεν μου έμαθε τίποτα εμένα αυτό. Ναι. Δηλαδή πήγα να βγάλω τα λεφτά, δεν κατάλαβα ποτέ να δύσκολα. Εγώ κατάλαβα ότι μια χαρά περνούσα. Ηταν υπέροχα και με αυτά τα λεφτά που έβγαζα, α πούμε, ήμουνα τέλεια. Δηλαδή, δεν έκανα οικονομία, δεν τα αξιολόγησα και μέχρι σήμερα συνεχίζω να έχω το ίδιο ιδεολογικό περιεχόμενο. Τι εννοούσε όταν είπε κάποτε ότι υπήρξε ρηψοκίνδυνο ω παιδί. Τι ρηψοκίνδυνο έκανε. Ε, ρηψοκίνδυνο. Ρυψοκίνδυνο το λέω με την έννοια ότι είχα μία ε, μέτοργη περιέργεια. Δηλαδή, ήθελα να γνωρίσω πράγματα. Δηλαδή, ότι. Ε, δεν το, ε, με εγωίτευε δηλαδή το, το απαγορευμένο ας πούμε. Ήθελα να μπω στο απαγορευμένο, να δω τι γίνεται. Είχα μία γοητεία και μην ξεχνάω ότι είχα έναν μπαμπά πολύ αυστηρό αστυνομικό. Δηλαδή αυτό αμέσως ανέβαζε πάρα πολύ τη θερμοκρασία. Να γνωρίσω και εκείνο, να γνωρίσω και το άλλο. Έκανες ακραία πράγματα. Ε, τώρα μπορεί να έκανα, ξέρω εγώ. Δεν, το, δεν μπορώ να το αξιολογήσω. Αλλά ναι, θα, πρέπει να έκανα. Ναι, πρέπει. Δεν σε μαζέψαν καμιά μέρα για να έρθει να σε, <laughs> να σε βγάλει από την. το λέμε, απ τη στενή ο μπαμπά. Ε, εντάξει τώρα. Αλήθεια. <laughs> 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 δεν ήταν ακριβώ έτσι. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα πάνω σε αυτό για τα μια μελαγχολική στιγμή, αλλά κάτι τέτοιε μικρο. Ε, ατασταλίες έχω κάνει. Όχι, θα τον έκανε καρδιακό τον άνθρωπο. Ναι, ναι, έχω κάνει. Έχω Ά, κάνει. Μάλιστα. Ε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Ήτανε, ήταν και η γειτονιά τέτοια, ήταν η μυρωδιά τη περιοχή. Καταλαβαίνει. Και σου λέει, Μαμά, θα τον πεθάνει τον πατέρα σου, φάνη. Εντάξει, ο άνθρωπο έχει περάσει δύσκολα μαζί μου, αλλά εντάξει, γρήγορα μετά ισορροπήσαμε, ήταν. Α, ναι, Στη, στην εξισορρόπηση θα έρθω. Έκανε εκπομπή στην Εκκλησία τη Ελλάδο. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Στο ραδιόφωνο τη Εκκλησία τη Ελλάδο. Ναι. Αυτό πώ έγινε. Αυτό έγινε μετά από μια πρόταση τη Σοφία Μιχαλίτση. Ναι που είναι ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο και μια γυναίκα που την εκτιμώ πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, και εγώ είχα μια αγάπη για την τελετουργία mm -hmm. ε, που ξεκίνησε σχεδόν από πολύ μικρό. Όταν ήμουν ένα, στην Πέμπτη Δημοτικού, πήγαινα στο κατηχητικό τέλο πάντων και τα λοιπά και έπαιζα μπαλάκια και τένι και πήγαινα και κάτι τέτοια. Και μια μέρα μπήκε Ο, 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 αρχι, ο Αρχιμανδρίτη mm -hmm. μέσα και με πήγανε και κρύφτηκα. Εγώ πήγα να, να του βάρη, α πούμε, και μου λέει γιατί κρύβεσαι. Λέω, να, η μαμά μου δεν με αφήνει να έρθω και τα λοιπά. Ξέρω, εγώ μου λέει: Πε τη μαμά σου και να μην τα πω λόγο, άρχισα να πηγαίνω στο κατηχητικό, Αυτόν τον άνθρωπο τον θαύμασα. Λειτουργήσε και για μένα ω ένα πραγματικός καθοδηγητής. Α, είσαι τη Εκκλησία. Ε, έχω μία αγάπη προ την τελετουργία και. Ναι, και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η περιπέτεια τη πίστη. Όταν λε τη λειτουργία, δηλαδή τα Ευαγγέλια. Μ' αρέσει τη όλο το, τελε, το, 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 πάρα πολύ. Το, θηματικό, το τελετουργικό Το τηλετουργικό Το όλα τα εξαπτέρυγα, οι ψαλμοδίε, μου αρέσουν όλα αυτά πάρα πολύ. Κρατούσε εξαπτέρυγο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ήμουν εξαπτέρυγο, ε, ήμουνα μέσα στο ιερό. Ήθελα να είμαι ό, ένα κομμάτι τη τελετουργία και ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο πατήρ Παύλο, όπου και αν βρίσκεται, και αυτό ε, πραγματικά έκανε μια συγκλονιστική μεγάλη πέμπτη, όπου το βίο είναι τόσο πολύ, όλο αυτό το οδηπορικό προς τη Σταύρωση, το οποίο ήταν για μένα μυσταγωγία. Και αυτό είχε ερεθίσει πάρα πολύ τη φαντασία μου και στα ερωτήματα, ξέρεις όλα αυτά, τι είναι Θεός, αν υπάρχει παιδί και όλα αυτά που πιτσιρικάς παίζει πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα, ε, όπου αργότερα αυτό συνέχισε να υπάρχει μέσα μου, ταυτόχρονα, και ήταν πάντα για μένα ένας χώρος που θα ήθελα να να βρω και να βγάλω τη δική μου φωνή που την έβγαλα διαμέσου αντιπροσώπου διαβάζοντα κάποια θεολογικά κείμενα με μια δυναμία στον Αλεξάνδρ Μέμαν. Άρα στην Εκκλησία τη Ελλάδο διέβαζε θεολογικά κείμενα. Ναι, και νομίζω <συμπέζεις> ότι οι εκπομπέ παίζουν ακόμα. Είσαι όλο εκπλήξει και αντιφάσει, Φάνη Μουραντίδη. Γι' αυτό είμαι, είμαι πραγματικό άνθρωπο, <συμπέζει> γιατί είμαι αντιφατικό. Μαθαίνω πράγματα για σένα που δεν ήξερα το Ζαχάρη. είδε, Πώ κατέβηκε όμω στην Αθήνα. Στην Αθήνα κατέβηκα, πήρα την απόφαση να φύγω το είναι ένας περίεργος συνδυασμό. Είναι ένας συνδυασμό που συνδυάζεται με κάποιου ανθρώπου. Για μένα, ένα άλλο πνευματικό κατοδηγητής μου ήταν ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Ένα πολύ σπουδαίο θεατράνθρωπο για μένα. Ένα άνθρωπο, ένα διανοούμενο, ένα άνθρωπο που μου άνοιξε παράθυρα. Ε, βοήθησε πάρα πολύ τον Φάνη να δει μια μεγαλύτερη και καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Και σε αυτό την την πραγματικότητα μέσα κατάλαβα ότι δεν μπορώ πια να μείνω στο κρατικό θέατρο και συνέπεσε με το ότι εκείνη την περίοδο ο Βασίλης είχε τελειώσει τη θητεία του στο κρατικό θέατρο και θα έφευγε, οπότε μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο να μείνω όταν οι προσδοκίε τα όνειρα που χτίσαμε εκείνο, εκείνη τη χρονική περίοδο πια θα ήταν για μένα ματαιωμένες ιστορίες. Και έτσι πήρα την απόφαση γενναία να φύγω κι εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Χωρί να έχει κάτι στην Αθήνα. Χωρί να έχω κάτι στην Αθήνα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν συμβαίνει κάτι άλλο μεταφυσικό. Ε, έρχεται ο Κώστα Τσιάνο. Σαν διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορειο όπου πηγαίνουν να του πω, κύριε Τσιάνο, ξέρετε. Ε, φεύγω. φεύγω. Και μου λέει, Εγώ ψάχνω, αγόρι μου. Τι φεύγει, Πού πα, Δεν πα πουθενά. Ε, θα παίξει αυτό, θα κάνει εκείνο, θα πάρει αυτά τα χρήματα, θα γίνει αυτό. Λέω μήπω να μείνω. Το ξανασκέφτομαι λίγο. Πηγαίνω πάλι στον κύριο Τσιάνο τότε και του λέω: Κύριε Τσιάνο, δεν θέλω να φύγω. Τα λοιπά, παρ' όλα αυτά. Πήγαινε αγόρι μου, μου λέει και τα λοιπά. Πήγα να πάρει την αποζημίωσή σου. Και πάω να πάρω την αποζημίωσή μου και ο, και ο, Τσιάνος, και ο, κύριο Τσιάνο μου κάνει ανανέωση συμβολέου. Και του λέω: Μα τι ανανέωση συμβολέου. Μου λέει: Όσο καιρό ψάχνει δουλειά, αγόρι μου, να ξέρει ότι αν δεν βρει, να μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω. Γιατί εδώ έχει κάνει πράγματα. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Το, ε, να σε βοηθήσουμε στο καινούριο σου βήμα. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Το έχει κάνει κανεί για μένα αυτό το πράγμα. Ένα άνθρωπο που δεν τον ήξερα και κυριολεκτικά ένα τεράστιο θεατράνθρωπο, ο Κωνσταντσιάνο, με τεράστια προσφορά στο ελληνικό θέατρο, που δεν τον ήξερα τον άνθρωπο και αυτό ο άνθρωπο με στήριζε σε μία κίνηση. Αργότερα φεύγει ο Κωνσταντσιάνο από το κρατικό θέατρο, παρετείται εντό τριμήνου και μου λέει θα ξεκινήσω. Να κάνω κάποια πράγματα στην Αθήνα. Να κάνω Μακρυγοστέο και Κοντογιώργηδε και την Αρβή των Θαυμάτων. Μακρυγοστέο και Κοντογιώργηδε είναι στο εθνικό, αλλά των Θαυμάτων θα είναι στο ιδιωτικό. Θα... Πού θε να έρθει και να δουλέψει. Και λέω: Θα ήθελα κύριε Τσιάνου να... στο ιδιωτικό, γιατί στα κρατικά ήμουν τόσα χρόνια. Α πάει στο ιδιωτικό. Και ξεκίνησα εκεί ω βοηθό σκηνοθέτη, κοινοθέτης... βοηθό σκηνοθέτη του κυρίου Τσιάνου και ήμουν ταυτόχρονα και είχα δυο μικρά ρολάκια. Και ξαναξεκίνησα πάλι από το 0 να σκεφτεί κανεί ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα κάνει 20 παραγωγέ με τι 15 παραγωγέ να είναι πρωταγωνιστική ρόλη. Πρώτη σου μέρα στην Αθήνα, πώ ήταν, ε? Σ' άρεσε ω πολύ. Τη πόλη. φοβόμουν την Αθήνα εγώ λίγο. Δηλαδή τη φοβόμουν γιατί εμεί στη, Θεσσαλονίκη πάσχουμε και από σύνδρομα, ξέρει. Δηλαδή ήταν η φάση λίγο μου φαινόταν χαοτική, πώ αυτό και η Αθήνα ήταν, είχε κάτι λίγο. Ε, δυσκολεύτηκα λίγο να προσαρμοστώ μου ε, πήρε 6 μήνε. Πρώτη γειτονιά πρώτη γειτονιά ήταν η Κυφσιά. Α, πώ και έτσι. Γιατί δεν ήξερα την Αθήνα. Και όταν πήγα, είχα πάντα μια τέτοια. Επειδή γεννήθηκα στο κέντρο, ναι. ήθελα να μείνω κάπου βόρεια, κάπου σε ένα προάστιο. Για να είναι πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Ε, όχι, ήθελα να αλλάξω. Γιατί μια μεγάλη στο κέντρο, έζησα από στο κέντρο και είπα στην, Αθήνα θα αλλάξω. Θα πάω να μείνω σε ένα προάστιο. Ναι. Και έμεινα στην Κυφσιά στην αρχή. Ε, μετά πήρα, το, πήρα, ένα σπίτι στο Μαρούσι, τώρα κατέβηκα στο Καλάμερι, όσο πιο κατεβαίνω. Δηλαδή πήρε... Μόνο σου ήσουν στην Αθήνα. Ναι, μόνο μου. Φάνη μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί, τέτα έτσι Α με το Φάνη μου Ρατίδη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τέτα έτσι τον Α με το Φάνη μου Ρατίδη. Φάνη, α πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ε, σε καλούν να παίξει ε, Πρέπει να ήταν το τέταρτο, πέμπτο του Σύριαλ, τρίτο το μπαμπά, μην τρέχει. Πρέπει να ήταν κάπου τέταρτο, εκεί. Τέταρτο, ναι. Τέταρτο σύρια, Και εκεί γίνεται πάλι ένα τρελό που ξέρω από τι δικέ μα συζητήσει ότι δεν θυμάμαι ούτε εσύ θα ήσουν ούτε η Άννα ή η... Ε, εσύ θα ήσουν, αλλά η Άννα δεν θα ήταν. Ε... Η ιστορία είναι λίγο περίεργη εκεί. Γιατί ναι. ε, 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 μου έχουν δώσει το σενάριο για το Πουπάμι Τερέχει και είναι, ε, είναι μια φάση που πηγαίνω μαζί με τον κουμπάρο μου τότε στο Άγιο Νόρο για να πάρει ευλογία για το γάμο του. Και έχω μαζί μου το σενάριο και μόλι ήρθα στο Όρος και το έχω διαβάσει, παίρνω τηλέφωνο τότε τον κύριο Καραγιάννη Α. και του λέω ότι δεν θα το κάνω γιατί δεν μπορώ κτλ. Και, και είμαι και στο Όρος οπότε θα έμενα και κάποιε μέρε μετά κλείσω το τηλέφωνο τελείω. Γιατί δεν ήθελε να το κάνει. Ε, είχα μια πολύ δύσκολη, δυσάρεστη εμπειρία πιο πριν. Και σε σειρά. Κάπου, ναι, ήταν λίγο κάπως μέσα μου και είχα πάρει την απόφαση ότι άστο καλύτερα, μήπως να μην κάνω καθόλου τηλεόραση και τέτοια. Και οπότε, και μόλις είναι να γυρίσω από το όρος και ανοίγω το τηλέφωνο, με ξαναπαίρνει τότε ο Καραγιάννης, προφανώς είχαν δει και άλλους ενδιάμεσο, φαντάζομαι. Ε, και μου λέει, ρε παιδί μου, να, να πεις καφέ, παιδί, να δει το σκηνοθέτη. Για να μην τα πω λίγο, γνωρίζω τον Παπαδουλάκη. Ο Παπαδουλάκη με ενθουσιάζει με τη δουλειά του και παθαίνω αυτό. Και ο Γιάννη απόρρισε τον Τοκαραγιάννη πώ εκεί που κάνανε το δύσκολο μέσα σε μισή ώρα ξαφνικά άλλαξα γνώμη και είμαι ενθουσιασμένο που θα το κάνω. Σου λέει τρελή είναι αυτή η τοπή. το το αντιμετώπισε πολύ φυσιολογικά. Και στην πορεία, για να μην το κουράσουμε πολύ, γνωρίστηκα με την Άννα στα γυρίσματα. Η Άννα δεν θα ήταν ούτε αυτή. Ήτανε, η Άννα, νομίζαμε ότι είχε κλείσει σε μια άλλη δουλειά. Ναι. Οπότε, δεν υπήρχε στο πλάνο η Άννα. Απλά είχε φάει ένα κόλλημα ο Θοδωρής Παπαδουλάκη με την Άννα Μαρία που πίστευε από την αρχή ότι αυτή είναι ο ρόλος. Και τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ πώς έγινε αυτό το πράγμα και... Στο τέλος, ήρθε η Άννα Μαρία στη, στη δουλειά. Και θυμάμαι ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα πιλότο για το Μέγκα και το συζητούσαμε με τον Θοδωρή και είπαμε να φτιάξουμε ένα πιλότο για το πώς γνωριστήκαμε. Και πώς έγινε όλο αυτό με την, με την ηρωίδα, ξέρω κτλ. Και, και όντως φτιάξαμε πιλότο που είναι στην Κρήτη κτλ. Και, 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 όλα γίνανε στην Κρήτη και ό,τι ακριβώ φτιάχναμε, μετά από 10 μέρε το ζούσαμε. Έτσι, δηλαδή, Φτιάξαμε τον πιλότο, γυρίσαμε τον πιλότο. Μετά από 10 μέρε συνέβησαν τα πράγματα όπω τα γράψαμε στον πιλότο. Μετά πήγαμε παρακάτω. Δηλαδή, ε, ε, μετά, ε, Πήγαινα να και είχαμε γύρισμα το, το, ο πρώτο υπέρηχο του παιδιού, α πούμε, και έπαιζα τον υπέρηχο. Μετά από 20 μέρε ζούσα τον υπέρηχο του πραγματικού παιδιού. Ξέρετε. Άρα, η ζωή αντέγραφε την τέχνη. Η τέχνη τη ζωή. Η τέχνη τη ζωή. Ναι, όχι, η ζωή αντέγραφε την τέχνη. Ναι, γιατί μου λε πρώτα ναι, παίζω, σωτά, το ναι, σωτά, σωτά. Ναι. Είστηκε, είστηκε, ναι. Ο ερώτηση ήταν και ραβινοβολό. Ναι, με ένα μαγικό τρόπο δεν μπορώ το, ακόμα να το ερμηνεύσω πώ έγιναν τα πράγματα. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι εάν δεν πήγαινε σε αυτή τη σειρά, η ζωή σου θα ήταν πολύ διαφορετική τώρα. Είναι το αν που είπε πριν του Παπαγαλιάτει που κάνατε. Σίγουρα. Το... Κάποια χρόνια μετά. Σίγουρα. Και ξέρει, νομίζω ότι ένα μάθημα που πήρα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ότι το μάθημα που πήρα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που την πάνε τη ζωή τους και κάποιοι άνθρωποι που τους πάει η ζωή. Εμένα, εγώ νομίζω ότι ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Ε, γιατί συνήθως όταν, για, για να πας στη ζωή σου νομίζω πρέπει να έχεις ένα πιο λογιστικό μυαλό. Εγώ δεν έχω λογιστικό μυαλό. Ε, και οπότε είμαι πιο πολύ ένας άνθρωπος που δουλεύω με την αίσθηση, με την ατμόσφαιρα, με την ενσυναίσθηση. Ε, δεν δουλεύω τόσο πολύ με τη λογική και με την πραγματικότητα. Ε, Ήσουν πάντα πήγα. έτσι όμως ε, Νομίζω ότι έτσι ήμουν Προσπάθησα πάρα πολλές φορές Να πάω στην κατηγορία αυτή να, Και να το δω πιο Με πιο αυστηρά κριτήρια Δεν μου βγήκε έτρωγα τα μούτρα μου Και τελικά διαπίστωσα Ότι η ζωή είχε καλύτερα σχέδια για μένα Από αυτά που είχα εγώ για τον εαυτό μου Η Άννα έχει πει σε συνέντευξη Ότι εκείνη έκανε το πρώτο βήμα Εκείνη σε διεκδίκησε Αλήθεια. 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 Την ήξερε πριν. Ε... Όχι. Oh. Δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Είχε μεγάλη πλάκα γιατί ε, παρέα με μια κοινή μα φίλη που έρχονταν ε, ε, στο διπλανό σπίτι από το δικό μου ακριβώ. Και ποτέ δεν την είχα δει. Δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Ε, Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά στη δουλειά. Δεν την ήξερα. Και πώ σε διεκδίκησε, πώ έκανε το πρώτο βήμα. Ε, τώρα αυτό ανήκει στη δικιά μα προσωπική ιστορία. Θα το πούμε κυρία Τασούλη μα σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά έγινε, έγινε. Κατάλαβε όμω ότι αυτό έγινε στην Κρήτη. Ενώ εσύ την ήξερε, α πούμε, ω η πρωταγωνίστρια των ψιθύρων καρδιά κτλ. Εγώ Έχες την ήξερα έτσι, ναι, την ήξερα ω πρωταγωνίστρια. Εκεί την ήξερα σαν μια πρωταγωνίστρια γενικά. Δηλαδή, ότι είναι ένα, μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ταλαντούχα, η οποία ε, κάνει μια πολύ σημαντική καριέρα. Δεν την ήξερα καθόλου ω προσωπικότητα, μου ήταν τελείω άγνωστη, αλλά όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι είχαμε μια συγκλονιστική χημία. Ταιριάζαμε πάρα πολύ και ήταν κάτι που το παρατήρησαν όλοι. Και αυτό ήταν το μαγικό, γιατί δεν συμβαίνει συχνά να βρεθεί με έναν άνθρωπο και ξαφνικά αμέσω παπ να γίνει αυτό το πράγμα. Και έγινε. Δεν σε τρόμαξε που κάνει αυτή το πρώτο βήμα, Όχι, όχι. Γιατί ήμουν κι εγώ μέσα μου έτοιμο. Δηλαδή, θυμάμαι ότι πολύ γρήγορα σκεφτόμασταν τα βήματα τη ζωή μα. Δηλαδή, και τα κάναμε και πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πάρα πολύ γρήγορα. Ε, τρομερά γρήγορα. Κάνατε και τα δύο παιδιά. Και τα δύο παιδιά πάρα πολύ γρήγορα, με, όλα γρήγορα. Με ένα όλα, χρόνο διαφορά. Όλα γρήγορα και το, το ρίσκο το μεγάλο ήταν ότι δεν γνωριζόμασταν καθόλου. Δηλαδή γνωριστήκαμε μέσα από μια εγκυμοσύνη, α πούμε. Τι είδε στην Άννα Μαρία και είπε με αυτή θα κάνω οικογένεια και παιδιά. Δεν είδα γιατί πολύ ψηλή και δεν βλέπω εκεί πάνω. <laughs> Μόνο άκουγα και δεν τα ζώα. Κοίταξε, θα Περισσότερο το ένστικτό μου εμπιστεύτηκα σε αυτή την περίπτωση. Δεν είχα λογικά κριτήρια γιατί δεν την ήξερα καθόλου την Άννα. Πραγματικά ήταν τρελό τελείω. Δηλαδή δεν έχει. Δεν έχω ένα λογικό επιχείρημα να πω. Δεν έχω. Ε... άρχισα να την ανακαλύπτω στην πορεία και αισθάνθηκα ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί η Άννα, και το ξέρει και εσύ πολύ καλά, γιατί την ξέρει πάρα πολύ καλά, έχει απίστευτα χαρίσματα σαν άνθρωπο. Δηλαδή ε... δεν μιλάμε για αξίε, δεν μιλάμε για, για ποιότητε, δεν μιλάμε για αισθητική, δεν μιλάμε για φιλίε είναι ένας άνθρωπος που όπου είναι παρών, είναι παρόν 100% με ένα συγκινητικό τρόπο που δεν το συναντά σήμερα. Και δεν δέχεται και μία σωστή παθήτη. Επίση και αυτό. αυτό. <laughs> Επίση δεν σηκώνει κουβέντα για του φίλου τη. αυτό δηλαδή, ότι γίνεται μπουτζαχετίν. Ναι. <laughs> ε, και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο και με τη στάση του στα πράγματα αποδεικνύει μέχρι σήμερα ότι έχει συνέπεια λόγου έργου. Και ο τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τη ζωή τη είναι αξιοθαύμαστο. Και εγώ δηλαδή, σαν όρο τη, ε, οφείλω να ομολογήσω ότι συνεχίζω από τη στάση της τα πράγματα να εκπλήσουμε μέχρι σήμερα. Το βρίσκω καταπληκτικό, δηλαδή δεν μου έχει ξανασυμβεί, ας πούμε. Με αυτό ε, μου δίνεις πάσα να πάμε στο σοβαρό θέμα των τελευταίων χρόνων. Βλέπω που σε ρωτάνε σε διάφορα έτσι που λέμε πεσηματικά, που σε πετυχαίνουν σε διάφορες έτσι, πρεμιέρες κτλ και δεν απαντάς και καλά κάνεις γιατί δεν είναι θέματα αυτά που συζητούνται στο όρθιο. Έρχεται λοιπόν η Άννα Μαρία και σου λέει θα προσυπογράψω μία δήλωση, μία ανακοίνωση σε σχέση με τον Πέτρο Φιλιππίδη και σε σχέση με το Me Too, που είχε ξεκινήσει και για άλλα πρόσωπα. Εσύ τι σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Σκέφτομαι Αγχώθηκες. Όχι καθόλου καθόλου. Ε, από τη στιγμή που αυτό είναι πια αναγκαιότητα και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, την είσαι επεξεργαστή. Δεν είναι μια απόφαση που γίνεται πολλαία. Έχει περάσει από 40 κύματα, έχει έρθει αντιμέτωπο με του φόβου σου, έχει έρθει αντιμέτωπο με το παρελθόν σου, έχει έρθει αντιμέτωπο με πράγματα τα οποία σε έχουν πληγώσει γιατί έχει βάλει σε ένα σιρτάρι και προσπαθεί να μείνουν σε αυτό το σιρτάρι. Αλλά τώρα πια το σιρτάρι. Ανοίγει και έχουν βγει οι δαίμονες προς τα έξω. Άρα είναι συνειδητοποιημένη η ανάγκη σου να το εκφράσεις και για να πούμε για του στραβού το δίκαιο, ότι όταν ένα δημόσιο πρόσωπο παίρνει την απόφαση να κάνει κάτι τέτοιο, ε, εγώ το θεωρώ ότι είναι μια ιερή στιγμή. Ιερή Α, στιγμή. Άρα Αυτό ναι. που με φοβίζει ναι. μόνο, με συγχωρείς, θα ναι. σε σχέση με τα παιδιά μας, διότι η ελληνική κοινωνία δεν ήξερα εάν ήταν έτοιμη αυτό το πράγμα να το ακούσει στην πραγματική του διάσταση ή θα το αντιμετώπιζε κουτσομπολίστικα. Το παιδί μας θα πάνε στο σχολείο την επόμενη μέρα. Δηλαδή, περισσότερο αυτό ήταν που με άγχωσε και όχι όλη η υπόλοιπη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά όμως το προσωπικό κομμάτι, το μοναδικό κομμάτι το οποίο με απασχόλησε μέσα μου ήταν και γι' αυτό ενημερώσαμε τα παιδιά μα ε, να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η απόφαση θα έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα, θα έχει ένα αντίκτυπο μεγάλο στην ελληνική κοινωνία και να είναι προετοιμασμένα μέσα του ε, ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιε συμπεριφορέ, να είναι θωρακισμένοι και να μην είναι ευάλωτοι σε αυτό που μπορεί να συμβεί αύριο. Είχατε θέμα με τα παιδιά τελικά, ή και... όχι. Όχι, τελικά. Ούτε στο σχολείο, ούτε με φίλου, ούτε. Ηταν όλα μια χαρά. Να πούμε ότι τώρα που κάνουμε την εκπομπή και την κουβέντα μας, δεν έχει τελειώσει η δίκη, δεν έχει βγει η απόφαση. Επίσης, να πούμε ότι ε, αυτά που γίνονται στο δικαστήριο δεν έχουν να κάνουν με αυτό που κατήγγειλάνε η Άννα Μαρία, η Πινελόπια Αναστασοπούλου και η Λένα Ιδροσάκη. Αυτές, αυτές, είναι, ε, ε, υποθέσεις. αυτές είναι οι καταγγελίες που υπάρχουν στο, στο ΣΕΙ και αυτές οι καταγγελίες, ουσιαστικά τα περισσότερα αδικήματα έχουν παραγραφεί, οπότε αυτή τη στιγμή η δίκη για αξιόπινε πράξει για πρόσωπα τα οποία το ονοματεπώνυμό του μα είναι άγνωστο, διότι δεν διαρρέει το ονοματεπώνυμο των κοριτσιών προ τα έξω. Αλλά να υποθέσω από αυτά που είπε ότι δεν ήρθε και στο ανακοίνωσε μία μέρα η, η Άννα Μαρία ότι θα το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να το συζήταγε κάποιο καιρό μαζί σου, να βασανιζόταν δηλαδή μέσα της Άννα. ναι, ναι. περισσότερο αυτό. Περισσότερο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος αναμετρείται με τους φόβους του. Δηλαδή, ότι και να σου πω εγώ και να σου πει και κάποιο άλλο εγώ απλά το, αυτό που μπορώ να κάνω να στηρίξω την επιλογή σου. Εσύ όμως είσαι αντιμέτωπος με τους φόβους σου, εσύ παίρνεις την ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Και αυτό θέλει μια γενναιότητα. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα κορίτσια, για όλα τα αγόρια επίση που βγήκανε και μιλήσαμε. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πολύ γενναία πράξη. Γιατί το ότι μιλάμε, αν μη τι άλλο, μπορεί να μην κατορθώσουμε τα σημαντικά πράγματα για την ελληνική κοινωνία, αλλά μπορούμε να περιορίσουμε τα χειρότερα. Τα παιδιά σα πώ το πήραν, Φάνη, ε, Το πήραν μια χαρά. Δηλαδή και είμαι περήφανο για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου. Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό να πει: Άστο, να διμπλέξουμε κτλ. Όχι, όχι, και όχι και δεν μου περνάει από το μυαλό γιατί ε, δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με την Άννα. Ε, δηλαδή, εννοώ γιατί πολλοί κάποιο να πει: Ναι, η γυναίκα του είναι τι θα έκανε. Ε, και για του φίλου μου θα ήταν αυτό, και για του ανθρώπου που αγαπώ θα ήταν αυτό. Θα είμαι δίπλα σε όλου του ανθρώπου που μπορώ να του βοηθήσω και σε οποιαδήποτε στιγμή μπορώ με τον οποιοδήποτε τρόπο να σταθώ, ειδικά όταν υπάρχουν κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Ειδικά όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία μειώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, και μπορώ να είμαι δίπλα, θα είμαι δίπλα. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, Όλοι έχουμε πέρασει από δύσκολε στιγμέ. Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Μηδενό εξαιρουμένου. Εσύ, ε, α πούμε, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που πέρασε, Νομίζω ότι η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν. Στα, στα, στα ξεκινήματά μου, όταν ήμουν στη σχολή, ταυτόχρονα σαν κομπάρσο στις παραστάσει, που έτυχε να, είμαι, να ζήσω κάποια πράγματα από κοντά, τα οποία ήταν πάρα πολύ άσχημα. Σε σχέση με εσένα ή με άλλου τότε. Με άλλου, πα, ξεκίνησε να πάρει και εμένα η μπάλα, αλλά δεν με πήρε, πήγε να πάρει άλλου και τελευταία στιγμή, λόγω του ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, μια ομάδα ανθρώπων, σώσαμε την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να είχαμε τα χειρότερα. Ισχύει ότι σε έδιωξαν από πρεμιέρα. Ε, πρεμιέ... ναι, ισχύει. Ε, με διώξαν από την πρεμιέρα σε παράσταση που ξεκινούσε από την Καβάλα, από το αρχαίο θέατρο Φιλίππο. Και με διώξαν γιατί δεν... με το επιχείρημα ότι δεν είμαι πολύ συνεπής στις παρατηρήσεις που μου είχαν κάνει, αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι ήμουν κομπάρσος. Δηλαδή, τελευταία τρύπα του ζουρνά. Τελείω. Δηλαδή και δεν ήμουν σε όλο το έργο, να πει ότι αυτό. Ήταν μια υπερβολική κίνηση ενό ε, σκηνοθέτη. Αλλά που σε πείραξε. Με πείραξε πάρα πολύ. Με πείραξε τρομερά γιατί είσαι επιτσυρικά και σου λένε Σήκω και φύγε μαζί με τα ρούχα σου και είχα ντυθεί. Επίση ο εξευτελισμό έγινε με ρούχα. Δηλαδή είχα βάλει τα ρούχα τη παράσταση και έμπαινε ο κόσμο στο θέατρο. Άρχισε να ξεκίνησε να μπαίνει. Φω. Οπότε την ώρα που έμπαινε ο κόσμο, με έκραξε. Ε, ήταν ε, μια δύσκολη στιγμή για μένα. Είμαι πάρα πολύ μικρό. Δεν ήξερα πώ να το διαχειριστώ. Θεωρούσα ότι τα έχω κάνει λαμαντάρα ή μου τελείωσε Ε, Αλλά είχα την τύχη να υπάρχει ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο στο κρατικό θέατρο, διευθυντή του κρατικού θέατρου, ο Νίκο Σομπακόλα, ο οποίο με το που έμαθε μέσω ότι με έδιωξε, γιατί έχει σημασία και η στάση των ανθρώπων γύρω. Ναι, αυτό λέμε. Έτσι. Ναι. Με το που έμαθε ότι με έδιωξε, μου λέει αγόρι μου από πού σε διώξανε, από το μαγαζί του. Θα πα αύριο κανονικά αγόρι μου στην παράσταση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και την επόμενη μέρα πήγα κανονικά στην παράσταση και όντω δεν υπήρχε κανένα θέμα γιατί το είχε λύσει ο Διευθυντής του κρατικού Θεάτου τότε, ο αίμνητο για μένα, αυτό σπουδαίο λογοτέχνη Νίκο Μπακόλα. Όλο αυτό που έκανε η Άννα Μαρία και οι άλλε κοπέλε. Ε, για σένα ανέβηκε ακόμη περισσότερο στην υποληψή σου η σύζυγός σου τη θαύμασε ακόμη περισσότερο. Αυτονόητο, δεν είναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα είχα τα κουράγια να το κάνω. Και... Δηλαδή, δη... δη... πραγματικά το λέω, δεν το λέω για... Δη... Δεν ξέρω. Ότι είχαν αυτά τα κορίτσια τη δύναμη αυτήν ήταν για μένα όχι θαυμαστό. Δηλαδή, ήταν... ήταν γι' αυτό το λέω. Εγώ γι' αυτό, για τα δικά μου δεδομένα, το λέω ιερό. Και βλέπω που πάει και στο δικαστήριο. σε, πολ... σε πηγαίνει στο δικαστήριο για να στηρίξει τα κορίτσια που αυτή τη στιγμή είναι η κατήγορη εντό εισαγωγικών του Πέτρου. Εσύ έχει πάει στο δικαστήριο μαζί τη. Έχω πάει δύο-τρει φορέ, ναι. Πιστεύει ότι το θέατρο θα απομακρύνει όλου αυτού του ανθρώπου από το χώρο του ή υπάρχει περίπτωση να ξαναδουλέψουν. Α πούμε, είδαμε ότι κάποιοι επανήλθαν. Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμο. Ε, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και όλοι όσοι έχουν ακουστεί όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που οποίοι δικάστηκαν, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δικαστεί. Ε, εάν ο κόσμος τους στηρίξει, νου... ε, αν ο κόσμο του στηρίξει, φαντάζομαι θα ξαναμπούνε. Αν ο κόσμο δεν του στηρίξει, δεν θα ξαναβρούν. Γιατί και αυτοί φαντάζομαι ότι θα προσπαθήσουν με κάποιο τρόπο να, να ξαναφτιάξουν μια γέφυρα με το επάγγελμα. Ύστερα οι περισσότεροι και σε μια ηλικία που δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν. Δηλαδή... Ο κόσμο του θεάτρου θεωρείς ότι πληγώθηκε από όλο αυτό ή είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Εγώ δεν θεωρώ ότι στο θέατρο, ότι το ίδιο το θέατρο από μόνο του πληγώνεται. Όλοι σε αυτήν την Ιστορία, είμαστε περαστικοί. Το θέατρο στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και 2.500 χρόνια. Δηλαδή, εννοώ ότι ε, νομίζω ότι η περισσότερη αναγκαιότητά μου έχει να κάνει με μια αυτοθεώρηση που έχω εγώ για τον εαυτό μου και όχι με την πραγματικότητα. Το αν έχω τη δύναμη ως προσωπικότητα την αυτοθεώρησή μου να την κάνω βεβαιότητα και για τους άλλους αυτο αυτό είναι άλλο Παπα-Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ένα χάρισμα που έχω και το οποίο το ασκώ και έχει γοητεία, έχει δύναμη, έχει με δημιουργεί ψευδεστήσεις. Οκ, okay, αλλά είναι δικιά μου ικανότητα. Δεν είναι όμως αναγκαιότητα πραγματική για το θέατρο. Είδε να αλλάξαν πράγματα μετά το ελληνικό μυτού στο θέατρο. Ακόμα Λε... είναι νωρί για να βγάλει κανείς συμπεράσματα. Εγώ αυτό που βλέπω όμως είναι ότι περισσότερο ε, έχουμε μία ευθύνη όλοι μας για τα νεότερα παιδιά, για τα παιδιά μας που θα μπουν στη δουλειά αύριο μεθαύριο, ε, για όλα τα παιδιά που έχουν όνειρο μέσα σε αυτό, έχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, ότι δεν χρειάζεται να σου πετάξω το τασάκι, να σε βρίσω, να σου κάνω για, να κάνεις, να, να δημιουργήσεις. Οι εποχές αλλάζουν. Ε, και πρέπει αυτό να το δούμε και να δούμε ότι και μέσα από τη χαρά μπορεί να δημιουργηθεί κάτι. Και μέσα από την ωραία συνεργασία, μέσα από... Από, από, από τον συναγωνισμό και όχι από τον ανταγωνισμό. Αν κάποιος δεν σου κάνει, μη τον πάρεις τη δουλειά σου. Ή αν βλέπεις ότι είναι προβληματικός, η, η δικιά μας η δουλειά, ειδικά, η ε, σου δίνει τα εργαλεία με κάποιο τρόπο να κλείσει τη συνεργασία σου και να προχωρήσει σε άλλη επιλογή. Ε, από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με κάτι που ξεκινάει από σένα και τελειώνει σε σένα. Η δουλειά είναι πάνω από όλου μα. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι στο κεφάλι μου, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έχω τη δουλειά σαν. Ε, την έχω πάνω από όλου. Ναι. Δηλαδή, την έχω πάνω από τα πρόσωπα. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τη δουλειά. Βλέπω όμω ότι εσύ δουλεύει με ανθρώπου που ξέρει ότι θα περάσει καλά. Ε, Θέλ, πολύ το θέλει αυτό. Πολύ βασικό. Και με τον Βασίλη του Χαραλαμπόπουλο που είσαι στον κουρέα τη Σεβίλη, δεύτερη χρονιά στο Ακροπόλ, είστε κολλητοί, είστε. <συμφίλαια> αδέρφια, ναι. το παρατσούκλι είναι ο σύζυγο. Ναι. Λέω ο σύζυγο, ξέρει το σύζυγο. Είστε αυτό το παρατσούκλι, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Κοίταξε, ο Βασίλη δεν είναι μόνο την οικογένεια για μένα. Ο Βασίλη είναι ένα άνθρωπο τον οποίο θαυμάζω πάρα πολύ. Έχει εξαιρετικέ ποιότητε στου ανθρώπου. Είμαστε πολύ κοντά στα γούστα. Έχουμε κοινή αισθητική στα πράγματα. Έχουμε την ίδια αντίληψη πάνω στο εργασιακό. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και όλοι οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μα όταν είμαστε μαζί νομίζω ότι μπορούν αυτό το πράγμα να το διακρίνουν. Ε, επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ένα νιάξιμο το οποίο ορισμένες φορές το παραγίνεται ίσως, αλλά είναι οι ωραίες υπερβολές των σχέσεων, ας πούμε. Ε, και ταυτόχρονα θέλουμε πάση θυσία, επειδή είμαστε καλοπερασάκιδες και οι δύο πάρα πολύ, και εσύ το ξέρεις, άλλωστε, γιατί και εσύ με σε αυτό το θέμα της καλοπερασής, <laughs> ε, Θέμα περνάμε καλά. Δηλαδή είναι βασική μας προϋπόθεση. Το συγκινητικό με τον Βασίλη είναι ότι αντί να σας βγει ανταγωνισμός, σας βγήκε αυτό το... Το αδελφικό μεταξύ σα, που τελικά αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Όχι το να ήθελε ο ένα να φάει τον άλλο. Κοίταξε να δει κάτι. Αυτό τώρα έτυχε κιόλα. Γιατί δεν τα σχεδιάζει. Δηλαδή εννοώ ότι ούτε εγώ ούτε ο Βασίλη το σχεδιάσαμε. Αυτό συνέβη και είχε μεγάλη πλάκα. Γιατί την πρώτη φορά που δουλέψαμε μαζί με τον Βασίλη ήταν στα πέντε λεπτά ακόμα. Και θυμάμαι που τον έχουν ρωτήσει στην έντευξη τι είπαν είμαστε φίλοι. Και είπε ότι δεν είμαστε φίλοι, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουμε. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία τοποθέτηση. Και όντω ο χρόνο μα έκανε φίλου. Δηλαδή. Γενικά ε, πραγματικά... δεν είσαι ανταγωνιστικό. Όχι, δεν είμαι ανταγωνιστικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν κακέ συμπεριφορέ, αυτό με ενοχλεί. Και ενώ κακέ συμπεριφορέ είναι που δεν έχουν. που είναι ανερμάτιστοι. Και εκεί βγαίνει το σαλονικιωτικό, η λαχανικότητα. Δεν είναι ανταγωνισμό, δεν... είναι περισσότερο ότι δεν θέλω να συνεργαστώ. Α. Δεν θα είναι. κάνει τσαμπουκά να κόψει το. Όχι, θα, θα να φύγω. Δεν, θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τζαμποκάκι. Γιατί να κάνω τζαμποκάκι, ποιο ο λόγο. Θα ήθελα να σηκωθώ να φύγω. Απλά να μην να μη συνεχίσω να ζω αυτό το πράγμα. Έχει σηκωθεί και έχει φύγει από την ναι, ναι, έχω φύγει από τι πρόβε. Ναι. Γιατί κατάλαβα θα περάσω πάρα πολύ δύσκολα. Και είχε δίκιο. Ε, είχα δίκιο και μια άλλη φορά που έτυχε να. Είχα, είχα πάρει την απόφαση πάλι να φύγω από τη δουλειά. Ε, γιατί είχα κάποιε συμπεριφορέ που με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ και τι θεωρούσαν αντιδιοντολογικέ. Ε, είχα πάλι τη στήριξη του ανθρώπου που ήταν. Ε, Εντό εισαγωγικών α πούμε επιχειρηματία τη δουλειά. Και έμεινα αλλά είχα τη στήριξη αυτού του ανθρώπου γιατί κατάλαβε το πρόβλημα μου ήταν αντικειμενικό και για ακόμη μια φορά χαίρομαι πάρα πολύ που ε, σε μια δύσκολη στιγμή δικιά μου, πάλι βρέθηκε ένα άνθρωπο ο οποίο με στήριξε και δεν άφησε ε, άσχημε συμπεριφορέ ή πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τι λειτουργίε να, να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ήθελε πότε να σταματήσει αυτή τη δουλειά του θεατρου. Ναι. Όχι. Δεν απογοητεύτηκε τόσο πολύ ποτέ για να πει. σταματά... Ε, τώρα, αν ένα πρόσωπο με απογοητεύσει, δεν είναι και όλη η δουλειά το πρόσωπο. Δηλαδή, εννοώ, yeah. εντάξει, ένα είναι που αυτό. Δεν θα ξαναδουλέψουμε. Δεν Θα δουλέψουμε του άλλου. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή, ε, δεν αρχίζουν και τελειώνουν όλα σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Δημιουργούνται καινούργια πρόσωπα. Έρχονται νέε δυνάμει, νέοι άνθρωποι, νέε αντιλήψει. Και αυτό που χρειάζεται από εμά είναι να είμαστε ανοιχτοί και αυτό το πράγμα να το εισπράξουμε και να το υποδεχτούμε και να ανοίξουμε την πόρτα σε αυτά τα παιδιά, γιατί έτσι θα τους δώσουμε την πολυτέλεια να μην χάσουν χρόνο που χάσαμε εμείς και να έχουμε και εμείς την τύχη να είμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας τους, δηλαδή την τιμή αν θέλει, γιατί όταν ανοίγεις την πόρτα σε ένα ταλαντούχο πλάσμα νομίζω ότι ε, κάπου λίγο μέσα νομίζεις και εσύ ότι είσαι ένα κομμάτι της ιστορίας του. Πες μου κάτι, με την Άννα, γιατί δεν έχετε δουλέψει ποτέ μαζί στην Αθήνα. Το μόνο που έχετε κάνει ποτέ μαζί θεατρικά είναι αυτό που κάναμε μαζί στην Κύπρο ναι. το 19, το δείπνο με φίλους». Γιατί ποτέ. Ήταν πολύ δύσκολο ο συνδυασμό με την οικογένεια. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρώτο μα κομμάτι. Α πούμε, ότι δεν ήταν εύκολο να δουλεύουμε και οι δύο ταυτόχρονα, τα οποία ήμασταν πολύ μικρά και θέλαμε να είμαστε από πάνω. Οπότε ε, συνήθω η Άννα ήταν στο σπίτι εγώ. Στο θέατρο, μετά όταν είχα γυρίσματα για Άννα στο θέατρο, κάπω το φτιάχναμε έτσι ώστε να είμαστε στο σπίτι και οι δύο. Και μετά από την άλλη, επειδή πολλέ φορέ ξέρει, γκόνει με το σπίτι με τα προβλήματα, καλό είναι να έχει κι άλλο στη δικιά του διέξοδο. Τώρα που τα παιδιά μα μεγαλώσαν πιο πολύ και αποκτούν μια δικιά του αυτονομία, μπορούμε κι εμεί να σκεφτόμαστε το σενάριο να κάνουμε και κάτι στο θέατρο μαζί. Μέχρι τώρα ήταν μια απαγορευμένη σκέψη. Στην ε, περίπτωση που λέει ήταν γιατί βόλευε τέλεια. Να σου θυμίσω ότι ήμασταν με τα παιδιά μα και ήσουν ο ιδανικό hostess για Babysitter. <laughs> Έκανα Babysitter. <city>, Ακριβώ. <laughs> ε, Όμω δεν σα έχω δει ούτε ας πούμε, να φωτογραφηθείτε μαζί για ένα περιοδικό, ε, ούτε να βγείτε σε μια εκπομπή μαζί. Εκτό πάλι από τον Λούι που το κάνατε λόγω του θεάτρου στην Κύπρο. Γενικά δεν κάνετε πράγματα μαζί. Όχι. Εκτό και αν αύριο κάνουμε κάτι μαζί στο θέατρο. Ναι. Εκεί θα κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι μαζί. Ούτε άμα και... θέλω εσένα και δεν απαντά στα τηλέφωνα μπορώ να πάρω την Άννα, γιατί μία-δύο φορέ μου λένε ναι, <laughs> να σου πω, Θα παίρνει το φάνη. Δεν θα μου παίρνει το φάνη. Λοιπόν, υπάρχει μια ανεξαρτησία σε αυτό το φάνη. Αλήθεια αλήθεια, 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 αλήθεια. Ναι, ναι. Μα ε... okay, ο καθένα κάνει τα δικά του πράγματα. Γιατί πολλέ φορέ νομίζουν ότι επειδή είμαστε μαζί, ότι συμφωνούμε σε όλα. Όχι, η Άννα έχει τελείω άλλη αντίληψη στα πράγματα από ότι εγώ και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Διαφέρουμε πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Τελειώνει ο κορονοϊό. Τελειώνει. Τέλο πάντων, τελειώνει η καραντίνα. Εσεί είχατε ξεκινήσει τον κουρέα τη Σεβίλη πριν τον κορονοϊό. Τελειώνει η καραντίνα. Ε, ο κορονοϊό όχι. Και ερχόμαστε στην Πρεμιέρα στην Αθήνα και είναι οι ουρέ μέχρι. Α, είναι υποκράτου και πιάνουν μέχρι ακαδημίε κτλ. Πώ ένιωθε, πίστευε ότι θα βγείτε και θα έχει κόσμο από κάτω γιατί θα φοβούνται. Περίμενε ότι θα γινόταν ο χαμό. Τι περίμενε μετά την καραντίνα στο θέατρο, εσύ. Κοίταξε, ήταν μια πολύ γενναία προσπάθεια αυτή που έκαναν οι παραγωγοί μα. Γιατί μέσα στην πανδημία είναι με τόσο μεγάλη παραγωγή, ήταν πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη με τον Κουρέα. Ήταν κάτι ανεξήγητο στην αρχή. Δηλαδή, αλλά αυτό παρέμεινε ανεξήγητο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, να που θα έβγαινε πάνω στη σκηνή μετά την καραντίνα. Όχι. Όχι. Αγχωθώ με τον Βασίλη. Δεν αγχωνόμουν. Πόσα ήταν, Αν ήταν καινούργια συνθήκη. Όχι, δεν αγχωνόμουν. Απλά χαιρόμουν αντιθέτω που είχα την, την τύχη να μπορώ και να είμαι στο stage. Δηλαδή, για μένα αυτό είναι ένα χώρο, ένα βήμα τεράστιο που το ότι είμαστε εκεί είναι μπόνου. Και τώρα με τον Βασίλη, τι να αγχωθώ, δεν έχω να αγχωθώ Που έβλεπε για πρώτη φορά κόσμο από κάτω με μάσκε. Αυτό στην αρχή λίγο μα παρεξένεψε και του δύο, μα Ήταν λίγο περίεργο γιατί δεν βλέπαμε το πρόσωπό του και δεν καταλαβαίναμε τους του αρέσει, δεν του αρέσει. Δεν... Γελάνε, ε. δεν γελάνε μα και δεν είχαμε στην αρχή. Μετά πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα που εξοικειωθήκαμε ε, και μετά ήταν μια υπέροχη συνενοχή όλο αυτό. Έχετε κάνει απίστευτο αριθμό εισιτήριο έτσι. Αλήθεια είναι. Ναι. Πάνω από 115.000 νομίζω πρέπει να είναι αυτό το νούμερο. Θέλω να μου πεις όλα αυτά τα χρόνια, ποιο είναι το κομπλιμέντο εκείνο που σου είπαν στον δρόμο, στα παρασκήνια ή κάπου που σε βρήκανε, που σε συγκίνησε και το θυμόσουνα. Κοίταξε, είναι πάρα πολλά αυτά. Τώρα το πιο δεν ξέρω. Ε, η αγάπη του κόσμου είναι πολύ συγκινητική για μένα. και... Ξέρεις, πολλές φορές καταλαβαίνω ποιος έρχεται να μου πει κάτι σε σχέση με ποια δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι συγκινούμε πάρα πολύ όταν έρχονται να μου μιλήσουν για τη Τζαμάικα, που είναι μια δουλειά που ήταν ένα δικό μου όνειρο, ένα δικό μου όραμα, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Και έχει πάρα πολύ από το δικό μου γούστο, από τη δικιά μου αισθητική, από ε, το δικό μου τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Και επειδή είναι συνδεδεμένη ταινία με αγαπημένα πρόσωπα, ε, Πραγματικά, όταν ο κόσμο έρχεται και μου λέει: Εσύ την ταινία, συγκινήθηκα, μου έδωσε κουράγιο, πήρα δύναμη, έκανα αυτό. Για μένα καταλαβαίνω πάντα τη λειτουργικότητα που έχει το δικό μου επάγγελμα. Παρότι αυτέ τις μέρε μα το έχουν υποβαθμίσει ναι. και ψάχνουμε να βρούμε εμεί υποβαθμισμένοι τέλο πάντων ποια είναι η λειτουργία μα, η χρηστικότητά μα στην ελληνική κοινωνία. Εγώ τη χρηστικότητά μου τη βλέπω μέσα από αυτό το αίσθημα προσφορά προ την ψυχαγωγία που η ψυχαγωγία στους συνανθρώπους μας είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί δεν είναι μόνο να γελάσει κανείς, είναι να αποφορτιστεί, να συγκινηθεί, να κλάψει, να ξεχαστεί. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το τελευταίο μάθημα που πήρε από τη ζωή. Κοίταξε, προσπαθώ να το σκεφτώ. Ε, το τελευταίο μάθημα που πήρα από τη ζωή είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα, τα καλύτερα πράγματα γίνονται βίαστα. Στην περίπτωσή σου σίγουρα. Ναι, αυτό είναι μάλλον το καλύτερο μάθημα που έχω πάρει. Και πολλέ φορέ τα πράγματα δεν πάνε γιατί βιάστηκες περισσότερο ή άργησε ή δεν εμπιστεύτηκε τον χρόνο που πραγματικά είναι ο χρόνο σου. Ε, αυτό. Και επίση ένα ακόμα μάθημα που έχω πάρει και το έχω βελτιώσει τον εαυτό μου είναι επειδή οι δεν ξανάρχονται. Ε, ε, έχω πάρει την απόφαση όταν όποιε στιγμέ έρχονται την ώρα που έρχονται να τι τιμώ και να χαίρομαι με τη χαρά μου, να στεναχωριέμαι με τη λύπη μου, να, να μου συμβαίνουν αυτά, γιατί <συμίλυνα> δεν ξέρω πότε θα ξανά έχω την ευκαιρία να ξαναζήσω τέτοια πράγματα. Φάνη, μου σε ευχαριστώ πολύ για το απόψινό τέτ, ε, Να πω και ξανα στον κόσμο ότι αν δεν ήταν το Μαέστρο από τον Αλφα Κύπρου, είναι στο Netflix. Ε, ε, αν είναι στο εξωτερικό, πάλι μπορεί να σε βλέπουν, μεταγλωτισμένο ή όχι. Και έρχεται και η δεύτερη σεζόν από του χρόνου. Ε, λογικά ναι. Από... Μετά τον Νοέμβρη, λογικά. τον, τον Νοέμβριο. ναι. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει μετά όταν θα πηγαίνει στο εξωτερικό μετά που θα έχει προβληθεί η σειρά για τα καλά. Ε, Και δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν έχω ιδέα για να σου πω Αυτό που μπορεί να γίνει τέλο πάντων είναι να κάνω πολύ καλά ψώνια. Αυτό σίγουρο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Με το Netflix. Δεν, Ποτέ δεν ξέρει. Μα... Τα παιδιά πώ το πήραν το Netflix. Κάνουν πλάκα, νομίζω. Μου κάνουν πλάκα. Δηλαδή, ε, με κοροϊδεύουν, ξέρει τώρα πώ είναι αυτά. Σε εμά σε αυτά παίζουν αυτέ οι έννοιε είναι πάνε απόγευμα. Μία που περάσαν, μία που φύγαν. Εγώ νομίζω ότι μετά από αυτό θα ακολουθήσουν και άλλε σειρέ πάντω Αυτό το εύχομαι. εύχομαι. να μείνει. Εγώ, αν κάτι εύχομαι, εύχομαι το μαέστρο να μην είναι η εξαίρεση. Μία ακόμα εξαίρεση. Να είναι ο κανόνα που θα έρθουν και άλλε τέτοιε δουλειέ σε αυτό το επίπεδο και αυτό που αποδεικνύει το μαέστρο είναι ότι μπορούμε. It's possible. Δηλαδή μπορούμε. Και αυτό που μπορούμε, αφού το καταφέρουμε, μπορούμε το ξανακαταφέρουμε. Φάνη μου και πάλι σε ευχαριστώ. Ευχαριστή και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα στο ξενοδοχείο Athens Capital που μα φιλοξένησε και στο ξένο Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψηνή εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.